Καλησπέρα. Μαζί σας ξανά με θέματα της Κέρκυρας. Η κατάσταση στην παραλία του Ύψου είναι άκρως επικίνδυνη. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη γαϊδουριά από την πλευρά του Δήμου της Κέρκυρας, της κυρίας Ιδραίου και των υπόλοιπων στελεχών της που είναι υπεύθυνοι για την παραλία, για την κατάσταση που υπάρχει. Πίσω μου βλέπετε ένα ναρκοπέδιο από σωλήνες μπηγμένους μέσα στην άμμο που ήταν όλο το χειμώνα. Αυτοί που παίρνουν άδειες για να στήσουν ομπρέλες και διάφορα άλλα πράγματα πάνω στην παραλία είναι υποχρεωμένοι να τις βγάζουν το χειμώνα και να τα ξαναστήνουν το καλοκαίρι, όταν έχει ισχύ η άδεια τους, εάν έχουν άδεια. Δυστυχώς, η κυρία Ιδραίου, η εντεταλμένη της περιοχής, η κυρία Μαρία Ζερβού, ο Μίμης ο Κατέχης, ο αντιδήμαρχος, υπεύθυνος, για τις παραλίες, μαζί με τον κύριο Μωραΐτη, επίσης υπεύθυνο, και τον αντιδήμαρχο οικονομικών, τον κύριο Παντελιό, όπως βλέπετε είναι όλοι για τα μπάζα. Για τα μπάζα. Εκεί, στο σημείο αυτό, περπατάνε ήδη τουρίστες που έχουν έρθει στην Κέρκυρα με τα παιδιά τους και κινδυνεύουν να κόψουν κανένα πόδι, να γίνουν σουβλάκι. Αλλά η κυρία Ιδραίου, όταν θα συμβεί το συμβάν, τότε θα τρέχει. Επιτρέπεται να έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και να μην μπορούν να πάρουν αυτούς που κάθονται, τους 200 εργαζόμενους στην καθαριότητα και ένα φορτηγό και να τα μαζέψουν όλα αυτά, ή να επιβάλλουν σε αυτούς που τους νοικιάζουν να τα έχουν μαζέψει και να τα έχουν φυλάξει για το χειμώνα, και όχι να τα φυλάνε στην παραλία, γιατί υπάρχουν αποθήκες στην παραλία. Θα πάμε να τα δείτε όλα στην πορεία. Εδώ βλέπετε ένα άρμπουρο, δύο άρμπουρα, πόσα είναι, από εστιοπλοϊκό. Έχει μετατραπεί η παραλία σε καρνάγιο. Όποιος θέλει σκάβει στον άμμο, τρύπες, προχωράς, ειδικά όταν πέσει ο ήλιος, πέφτεις μέσα, τσακίζεις πόδι. Βλέπετε εδώ από επιχειρήσεις στην περιοχή, έχουν στήσει παράνομα προεκτάσεις του πεζοδρομίου για να βάλουν τραπέζια πάνω και έχουν μπήξει σίδερα μέσα στην άμμο. Φυσικά και δεν υπάρχει άδεια γι' αυτό, έτσι. Λένε ότι θα την πάρουν. Κοιτάξτε εδώ πίσω μου, μια εξέδρα στημένη στην παραλία επάνω. Με τέντα και ένα σκηνί που είναι πιασμένη σαν αντιρρίδα από τον φωτισμό της ΔΕΗ. Μέσα στη θάλασσα κατασκευή με ρεύμα. Με ρεύμα, φίλες και φίλοι. Έχει και φώτα κάποιες στιγμές. Χθες βλέπαμε κάτι φώτα. Ποιος περνάει τα καλώδια, ποιος ευθύνεται. Αν κάποιο παιδάκι σκάψει λίγο που παίζει και βρει κανένα καλώδιο και από τον ήλιο έχει λιώσει και πάθει ηλεκτροπληξία, δεν νοιάζεται κανένας. Ή αν κάτι γίνει, δεν υπάρχει τεχνική έκθεση και δεν νομίζω ότι υπάρχει και άδεια γι' αυτό, έτσι. Απέναντι από το ζαχαροπλαστείο είναι. Εδώ είναι η υπεύθυνη της συμφοράς αυτής της εικόνας που βλέπετε στον ύψο, κυρίες και κύριοι. Στον εγκαταλελειμμένο ύψο στην παραλία του. Και ο Κατέχης, και ο Μωραΐτης, ο κύριος Παντελιός και η δήμαρχος, η κυρία Ιδραίου. Δείτε ξύλα, σκουπίδια που τα έχουν αφήσει, χθεσινές προχθεσινές φωτογραφίες. Κοιτάξτε εδώ πώς έχουν μπήξει τα σίδερα για να προεκτείνουν, να βάλουν τραπέζια στην παραλία. Πίσω μου βλέπετε καταστραμμένα τα ντουζ, μια σανίδα όρθια εκεί. Εδώ βλέπετε σακούλες στην παραλία, κελίματα πιθανώς να είναι αυτά ή λιμνάζοντα νερά που δεν έχουν ανοίξει για να φεύγουν και δεν ξέρω τι έλεγχος πρέπει να γίνει για να δούμε από πού έρχονται αυτά και αν πρέπει να έρχονται εκεί. Κοιτάξτε εδώ το ναρκοπέδιο που σας έλεγα προηγουμένως. Δείτε εδώ μια πινακίδα με κατεστραμμένες τις ανακοινώσεις, σκουριασμένη, έχουν φύγει τα χρώματα, δεν υπάρχει μέρημνα για τίποτα. Παλέτες, σιδεριές με τσιμέντο, δηλαδή πρέπει να γίνει το ατύχημα για να γίνει κατανοητό από την κυρία Ιδραίου. Εδώ στην πινακίδα πάνω κάποιος έξυπνος έχει σηκώσει σωλήνα νερού και έχει βάλει τον ντουζ και μια παλέτα από κάτω. Πρόχειρες κατασκευές, άθλιες καταστάσεις, εικόνες που δυσφημίζουν την Κέρκυρα. Ο άλλος εδώ έχει αφήσει όλο το χειμώνα τον μπάγκο του με τα μηχανήματά του, τα πράγματά του και 5-6 κάτι που δεν χωράει, τα έβαλε απ' έξω. Όποιος σκοτωθεί, σκοτώθηκε.
Όποιος σκοτωθεί, σκοτώθηκε. Όποιος πέσει πάνω, θα βγάλει και άντερα. Εδώ, στη σειρά, βλέπετε σωλήνες μπηγμένους μέσα στην παραλία, μέσα στα χαλίκια. Και όποιον πάρει ο χάρος, ο οποίος περπατάει εκεί από βράδυ. Κατασκευές, σωλήνες, από πάνω σκάβουνε για να περάσουν το νερό. Και εδώ μια ξύλινη κατασκευή. Δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται η ξύλινη κατασκευή. Αυτή δεν έχει σίδερο από κάτω. Εδώ βλέπετε σιδερικά. Απέναντι είναι το μαγαζί που έχει, τα έχει στήσει, χωρίς άδεια από ό,τι μαθαίνουμε. Σιδερικά, αποθήκευση, σιρταριέρα, μπαλέτες, μια άθλια κατάσταση στην παραλία του ύψου. Δείτε εδώ τι γίνεται. Και εδώ είναι το μαγαζί που σας έλεγα. Σιδεριές κάνουν εργασίες αυθαίρετα. Ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Παντελιός, ο κύριος Κατέχης, που έχει υποσχεθεί ότι θα καθαρίσει και την παραλία, πήγε στο πανηγύρι χτες του Αγίου Μάρκου, φάγανε, χλεμπακώσανε, την παραλία όμως δεν την καθαρίσανε. Από ξύλα, φερτά υλικά που έρχονται από τη θάλασσα, όλο το χειμώνα τα έχουν αφήσει και σε λίγες μέρες μπαίνουμε στο Μάιο. Δείτε εδώ μπηγμένα ξύλα, αποθηκευμένα σε κυβότια και ελεύθερα τσιμέντο και σωλήνες. Εδώ η εξέδρα που σας λέγαμε προηγουμένως, κοιτάξτε κατασκευή και σιδερικά πάνω στην παραλία, στο λιμανάκι του ύψου. Ξύλα, σκουπίδια, όπως προχωράμε από τη μία άκρη στην άλλη, μια άθλια εικόνα. Εδώ είναι για να αλλάζουν τα μαγιό τους. Εδώ άλλη σιδηροκατασκευή από άλλη καφετέρια. Εδώ η εγκατάσταση που έχουν βάλει, η αποθήκευση, όλο το χειμώνα, αντί να τα μαζεύουν, τα αφήνουν στην παραλία. Εδώ άλλη κατασκευή, στο παρακάτω, στην παρακάτω καφετέρια και ούτω καθεξής, μέχρι την άκρη στο πυργί. Αυτή η εικόνα, αυτή η άθλια εικόνα, τραπεζάκια, ξύλα, σκουπίδια. Εδώ άλλη κατασκευή, με σίδερα πάλι. Δείτε, δείτε χάλια, δηλαδή πρωτόγνωρες καταστάσεις, διαλυμένες κατασκευές, εγκαταλελειμμένες, μέχρι και κουβά από μπορντόζα. Είναι στην αρχή του ύψου αυτό. Εδώ βλέπουμε σκάφος, αραγμένο, λες και είναι καρνάγιο. Παλιά λάστιχα, εδώ είναι από άλλο μαγαζί και χορταριασμένα εκεί στην άκρη. Εδώ βλέπετε καλώδια, βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος πάνω σε ξύλινες κατασκευές. Καλώδιο πάνω στο δέντρο, στο φίνικα. Και δίπλα κομμένο καλώδιο, όπως βλέπετε πίσω μου. Και όποιον πάρει ο χάρος. Μπορεί να έχει ρεύμα, μπορεί να μην έχει ρεύμα. Ποιος τα έλεγχε αυτά? Ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Κατέχης ή ο κύριος Παντελιός ή η κυρία Ιδραίου? Ό,τι θέλετε μπορείτε και να φανταστείτε να βρείτε στην παραλία. Κοιτάξτε πίσω μου καταστραμμένες καμπίνες για να αλλάξουν ρούχα. Βρώμα και δυσοδεία. Και πάμε να δούμε αυτή την τραγική κατάσταση με κάμερα από τον ντρόν, από τον ύψο μέχρι το πυργί. Εδώ ξεκινάμε με τα καρνάγια που έχουν μετατρέψει σε καρνάγιο την περιοχή. Βλέπετε αποθηκευτικούς χώρους, τσιμεντένιες κατασκευές, αποθήκευση, ομπρέλες, όλο το χειμώνα σε αυτά τα σημεία. Αποθήκευση στην παραλία, λες και είναι το χωράφι τους. Οι υπηρεσίες του Δήμου της Κέρκυρας ανύπαρκτες. Κάνουν που δεν ξέρουν. Η εντεταλμένη περνάει σχεδόν κάθε μέρα από εκεί, με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Τι κάνει, δεν τα βλέπει? Δεν ενημερώνει η κυρία Ζερβού? Βλέπετε λοιπόν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, κάτω από τον δρόμο, καφάσια, παλέτες, ξύλα. Πάνω στα βράχια έχουν καθίσει ξύλα εδώ που έχουν έρθει με την κακοκαιρία, με τις κακοκαιρίες του χειμώνα. Εδώ κατασκευή, σιδερένια. Μπηγμένα σίδερα στην άμμο, ξύλα, φερτά υλικά και όσο προχωράμε η κατάσταση τραγική είναι εμφανής.
Βλέπετε λοιπόν εκεί τα σίδερα και τα τσιμέντα στις άκρες. Σκουπίδια, καλώδια, σωλήνες. Κάτω από το δρόμο ακριβώς. Πεταμένα προστατευτικά από τον εργολάβο που πέρασε και έσκαψε. Ούτε αυτός δεν τα μάζεψε. Ντενεκέδες, πλαστικά δοχεία. Προχωράμε συνέχεια δεξιά μέχρι να φτάσουμε στο πυργί. Η πινακίδα, η καμένη, η διαλυμένη, το ντουζ το διαλυμένο. Τσιμέντα, αντί για ξυλοκατασκευή, εκεί που κάποιος θα κάνει το ντουζ. Τσιμέντα, πάνω στην παραλία. Ποιος τα επέτρεψε όλα αυτά. Εδώ σακούλες, πιθανώς να είναι λύματα αυτά. Και εδώ το ναρκοπεδίο. Σωλήνες μέσα στον άμμο όλο το χειμώνα. Μπηγμένοι. Βράδυ αυτούς δεν τους βλέπεις. Πάει κάποιος να περπατήσει και ευτυχώς που δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποιο σοβαρό ατύχημα. Θα το έχουμε όμως κάποια στιγμή. Γιατί τέτοια διαφορία, τέτοια γαϊδουροσύνη από το Δήμο της Κέρκυρας, την κυρία Ιδραίο και τα στελέχη της, παραλαμβάνω τον κύριο Κατέχη, τον κύριο Μωραΐτη και τον κύριο Παντελιό, που δίνουν αφιδώς και κάποιες άδειες. Και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ελέγξει τι ακριβώς δίνουν και τι ακριβώς βάζουν μετά. Ποιος τα ελέγχει αυτά. Αποθήκευση, εδώ που βλέπαμε προηγουμένως. Τρύπες. Προχωράς και χώνεσαι μέσα. Στην παραλία επάνω. Κατασκευές αυθαίρετες. Με σίδερα. Και τι δεν έχει αυτή η παραλία. Δεν τους φτάνει ο χώρος απέναντι που έχουν τα μαγαζιά τους και μπήκανε στις παραλίες. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο κανονισμός τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Εντάξει, να υπάρχουν κάποιες ομπρέλες, το καταλαβαίνουμε, με ξύλο, οι οποίες πρέπει να μπαίνουν όταν αρχίζει η τουριστική περίοδος και όχι να αφήνονται τα ξύλα ή τα σίδερα. Τα σίδερα είναι ανεπίτρεπτα δηλαδή στην παραλία. Όπως εδώ, σε αυτό το μαγαζί. Δείτε και το πόντι εκεί, σκουριασμένο. Όλα στην εγκατάλειψη. Τραπέζια γύρω-γύρω στην παραλία. Σίδερο κατασκευές. Και αυτό το κομμάτι έχει καθαριστεί από την επιχείρηση. Και δεν βλέπετε ξύλα. Γιατί έβαλε τα σίδερα όμως. Εδώ μπαλέτες, ένα ξύλο μεγάλο και όσο προχωράμε προς τα δεξιά βλέπετε και τις σημαδούρες του εργολάβου, τις έχει βάλει από κάτω, αποθηκεύει και αυτός, σου λέει χάλι είναι, μην βάλω κι εγώ τώρα εδώ τις σημάνσεις επί του δρόμου, τις έβαλε από κάτω στην παραλία. Ένας κουβάς εκεί αφημένος και εδώ τα βραχάκια πάνω, άλλη κατασκευή της μετανιά. Ποιος τα επέτρεψε αυτά, ποιος τα αφήνει. Οι Φοίνικες έχουν ανοίξει τα προστατευτικά τους. Και εδώ πάλι έχουμε μια έξοδο νερού από κάποιο χύμαρο πιθανώς. Η κατασκευή πάνω στην παραλία εξέδρας με τέντα. Και εδώ ακριβώς το λιμανάκι τρέχει κάθε μέρα. Τρέχουν αποχετεύσεις και βρωμάει ο τόπος. Βρωμάει ο τόπος. Ούτε αυτό έχει φτιάξει, κυρία Ιδραίου. Παρότι τις έχει επισημανθεί από τον πρόεδρο της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Τίποτα. Εδώ ξύλα, πεταμένα, κατεστραμμένη καμπίνα, άλλη κατασκευή εκεί με σίδερα, απέναντι από την καφετέρια. Τα βλέπουν οι τουρίστες αυτά. Έχουμε αρκετούς ήδη που έχουν έρθει και παραξενεύονται και βγάζουν φωτογραφίες, δυσφημείται η Κέρκυρα, ξύλινα κυβότια αποθηκεύσεως, όλο το χειμώνα εκεί. Αυτά μπαίνουν αφού καθαριστεί η παραλία, μπαίνουν μετά αν τα χρειάζονται και βέβαια με μια ήπια παρέμβαση πάνω στον άμμο, όχι με σίδερο κατασκευές. Η εγκατάλειψη στην παραλία του ύψου
έχει γίνει θέμα και στο διαδίκτυο. Πολλοί αναρτούν φωτογραφίες τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία Ιδραίου αφήνει την υπηρεσία καθαριότητας 200 άτομα και τα φορτηγά που έχει να κάθονται. Με τις παγίες δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι κοινότητες. Παγορεύεται αυτή η ανάθεση με τις παγίες. Αν μπορεί λοιπόν ακόμη και οι τοπικές κοινότητες να ελέγξουν αυτή την ασυδοσία στην παραλία. Μαγαζάκια με σιδεριές πάνω στην άμμο. Πάνω στην άμμο. Ξύλα μέχρι την άκρη τέρμα εκεί που βλέπετε στο πυργί. Και εδώ βλέπουμε μια κατασκευή μέσα στη θάλασσα η οποία έχει και παροχή ρεύματος. Ποιος εγγυάται ότι δεν θα έχουμε κάτι εδώ. Ή επειδή δεν είχαμε, δεν νοιάζονται. Και άλλες κατασκευές εκεί, πάνω στην άμμο. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Θέλουμε και τουρισμό. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Θέλουμε και τουρισμό. Να έχουμε τουρισμό. Να έχουμε κάποιες ήπιες κατασκευές. Όχι αυτό το, όχι αυτή η αυθαιρεσία με τσιμέντωση και σίδερα μέσα στην παραλία. Και ακόμη δεν έχουν καθαρίσει την παραλία από τα φερτά υλικά. Από τη μία άκρη στην άλλη βλέπετε αυτές τις άθλιες εικόνες που έχει αφήσει η Δημοτική Αρχή της κυρίας Ιδραίου. Εδώ έχει διαλυθεί και ο Φοίνικας. Και εδώ είναι το κομμάτι που φεύγουμε από τον κεντρικό δρόμο γιατί πάει από την πίσω πλευρά, γεμάτο ξύλα και σκουπίδια. Μέχρι το παλάτι του Εμμύρη δεξιά, στο τέρμα της παραλίας, στο πυργί. Δείτε ξύλα πόσα υπάρχουν. Δείτε τραγική κατάσταση στον ύψο. Μέρες που έχει ανοίξει ο τουρισμός. Νοικιάζονται δωμάτια. Έρχονται τουρίστες σε ξενοδοχεία. Περπατάνε σε αυτήν την περιοχή. Βγάζουν τις φωτογραφίες. Δυσφημείται η Κέρκυρα, διότι η κυρία Ιδραίου, ο κύριος Παντελιός, ο κύριος Μωραΐτης και ο κύριος Μίμης Κατέχης δεν ενδιαφέρονται να καθαρίσουν τις παραλίες. Και δεν ενδιαφέρονται ούτε για την νόμιμη τάξη επί αυτών. Ο καθένας αθέρετα βάζει ό,τι θέλει όπως το θέλει με σιδεριά, με σιδερικά. Είναι αυτή η εικόνα που αξίζει για την Κέρκυρα? Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα περάσουμε σε άλλο θέμα.
Επανερχόμαστε. Πάμε στο θέμα του Άλσου στη Γαρίτσα. Και εδώ εγκατάληψη. Ο εργολάβος πήρε παράταση. 5-6 μήνες νομίζω ακόμα. Τα χόρτα έχουν σηκωθεί, έχει γίνει Αμαζόνιος η περιοχή. Οι κάτοικοι δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον να περπατήσουν μέσα στο Άλσος, διότι ο εργολάβος ακόμη είναι εκεί και το έργο δεν τελειώνει άλλο. Δέντρα δεν έχουν φυτέψει ακόμα. Σε λίγο θα έχουμε και φίδια. Σαύρες και φίδια. Δεν έχει βγει ένα συνεργείο της κυρίας Ιδραίου να καθαρίσει το Άλσος. Δείτε φωτογραφίες που τραβήξαμε χτες. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχει και πρικαλίδα έχει. Τα κομμένα δέντρα, η κομμένη ζωή. Άθλια κατάσταση και στο Άλσος της Γαρίτσας και στην παραλιακή που δεν μπορεί να περπατήσει ο κόσμος γιατί έχουν αφήσει τις τρύπες ανοιχτές δεκάδες μήνες. Κοιτάξτε εικόνες μέσα στο Άλσος. Κλαδιά κομμένα εδώ για πολλές μέρες. Εδώ τα μηχανήματα του εργολάβου παρατημένα, σταματημένα, πολύ λίγο δουλεύουν. Μέσα η παιδική χαρά κλεισμένη και αυτή για να μην μπορούν να χαρούν τα παιδιά της περιοχής και όσα έρχονται με σιδεριές. Αυτή είναι η παιδική χαρά. Να γίνονται έργα, αλλά να γίνονται μέσα στο χρόνο που πρέπει. Και σωστά, όχι κόβουμε τα δέντρα, διαλύουμε το Άλσος για να μοιράζονται χρήματα στους εργολάβους. Και μια σωστή δημοτική αρχή προβλέπει να λειτουργήσει το συντομότερο. Όχι να δίνει και άδειες. Κοιτάξτε εδώ, εγκατάλειψη. Κάποιος που λέγεται τις φράουλες, αφήνει εκεί τα καρότσια του. Καφάσια κάτω από φράουλες. Ο φραουλένιος της κυρίας Ιδραίου. Δεν τον είδε η κυρία Ιδραίου και οι συνεργάτες της? Όχι βέβαια. Εκεί. Χόρτα. Η άλλη παιδική χαρά στο άλλο κομμάτι του ύψους προς τον Ανεμόμυλο. Και αυτή κλεισμένη. Σιδεριές. Το έργο δεν προχωράει με τίποτα. Τα χόρτα έχουν φουντώσει παντού. Κοιτάξτε εξωτερική περίφραξη. Αυτή είναι εξωτερική περίφραξη του χώρου. Και πάμε στο βίντεο. Να δούμε το δάσος. Η νέα προσφορά της κυρίας Ιδραίου και των συνεργατών της για τους πολίτες και τους επισκέπτες στον παραλιακό της Γαρίτσας και στο Άλσος. Και τώρα που πάμε και 1η Μάη, φτιάχτε και ένα στεφάνι να το κρεμάσετε στο λαιμό της. Για μήπως το θυμηθεί και στείλει κανένα συνεργείο και καθαρίσει το Άλσος. Προτού βγουν τα φίδια. Κάτι καλώδια εκεί εισεχωμένα. Ακόμη δεν βγήκαν οι τουλίπες, κυρία Ιδραίου. Θα βγουν και τουλίπες. Τι άλλο θα δώσετε στους κερκυραίους, τι άλλο θα προσφέρετε? Μεγάλη προσφορά αυτό που κάνετε. Να, την καρεκλίτσα, αποζημιώσεις και ταξιδάκια στη Νέα Υόρκη. Και ας γίνει εδώ ζούγκλα. Απέναντι είναι τα κοτέτσια και οι τρύπες, την παραλιακή, και εδώ η ζούγκλα. Περισσεύουν και έξω από το Άλσος προς το πεζοδρόμιο. Κοιτάξτε εδώ το στένομα, αριστερά δεξιά, τι ύψος έχουν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της Δημάρχου Κέρκυρας, κυρίας Ιδραίου, της υπηρεσίας Πρασίνου και των συνεργατών της. Και θα μας πούνε ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα γιατί είναι εργολάβος. Θα βρούνε μια δικαιολογία, μια αστεία δικαιολογία. Λες και δεν μπορούν να συνεργαστούν. Οι παιδικές χαρές και οι δύο. Εργοτάξη, όλα. Καλοκαίρι με τουρισμό και κατάφεραν να μην έχουν τελειώσει το έργο. Πέρα από τη ζημιά που έχουν υποστεί οι πολίτες, τα παιδιά που τους δείχνουν παιδικές χαρές, τα βλέπουν και οι τουρίστες και οι επισκέπτες μας.
αλλοδαπή και γηγενής και ξένη. Εδώ ο Φραουλένιος άφησε τα πράγματά του. Εδώ βλέπουμε αναρτήσεις. Άλσος Γαρίτσας, ούτε ένα δεντράκι δεν κατάφερα μέχρι στιγμής από την έναρξη της ανάπλασης να φυτέψουν στο μόνο που είναι ικανή, είναι στο κόψιμο και στο ξερίζωμα δέντρων. Συγγνώμη, ξέχασα μια κουτσουρωμένη ελιά που έβαλαν κοντά, λέει, στο μπασκετάκι. Άλλη ανάρτηση, αυτά είναι τα χάλια του Άλσους. Δύσκολο να κόβονται τα χόρτα τακτικά, μάλλον πρέπει να ενδιαφερθούν οι εθελοντές και οι πολίτες γι' αυτό. Και άλλη μία ακόμη. Δεν φτάνει που δεν δουλεύει κανείς ο Άλσος, δεν φτάνει που δεν μπορούμε να περάσουμε από τα πεζοδρόμια, σιγά σιγά, όπου να είναι, θα έρθουν και τα φίδια. Μπράβο στην κυρία Ιδραίου. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Τρύπες στο δρόμο από Σωτηριώτισσα προς το κοντό Καλιμπέι το ξενοδοχείο. Ένας δρόμος βομβαρδισμένος. Τρύπες οι οποίες αν γεμίσουν από νερό, χωράνε και ψάρια ολόκληρα. Δείτε το δρόμο, ο οποίος οδηγεί στην παραλία στο Κοντόκαλι εδώ και εδώ κάποια ξύλα και πάμε να δούμε και το βίντεο έτσι για να πάρετε μια γεύση στη διαδρομή αυτή με την αθλειότητα στο δρόμο, τρύπες μεγάλες. Όταν πλησιάζουμε βλέπετε το βάθος και την έκταση της κάθε τρύπας. Προχωράμε και είναι αμέτρητες. Δεν τις βλέπουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, όποιος είναι. Είναι δρόμος αυτός για να πάει ο άλλος στο ξενοδοχείο, στο κοντό Καλιμπέι και να πάει στην παραλία πίσω, να κυκλοφορήσουν επισκέπτες και τουρίστες. Κοιτάξτε, όσο η κάμερα ανοίγει, βομβαρδισμένο τοπίο. Ένα κομμάτι είναι αυτό και υπάρχει και η στροφή μετά από εκεί, λίγο πριν την παραλία, που είναι επίσης κατεστραμμένος ο δρόμος. Δεν νοιάζονται για τίποτα. Το ενδιαφέρον τους είναι αλλού. Είναι στα σκουπίδια, στον εργολάβο, στις εργολαβίες γενικά, στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Και γι' αυτό που πρέπει να φροντίσουν, δεν φροντίζουν. Και θέλουν να τους επιλέξετε ξανά. Βλέπετε, προχωράμε πόση ώρα με την κάμερα και είναι λες και έχουν πέσει βόμβες. Σερβία, Ερζεγοβίνη, η παλιά. Χωρίς να έχουν πέσει βόμβες. Έχει πέσει η εγκατάλειψη. Κοιτάξτε πόσες είναι. Ακόμη προχωράμε και όλες συναντάμε τρύπες. Στο οδικό δίκτυο. Και μετά τη στροφή, βλέπετε εδώ τώρα μετά τη στροφή είμαστε. Και εδώ παρόμοια πράγματα. Περνάς με τα μάξι σου και το νιώθεις. Πέρα από τις φθορές που μπορεί να έχεις στα λάστιχα, στις ζάντες. Εγκατάλειψη παντού. Και δίπλα σε αυτό το δρομάκι είναι το γήπεδο, το δημοτικό Κοντοκαλείου. Δείτε τις εξέδρες. Όλες μπαράλια. Ενδιαφέρον και για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό της κυρίας Ιδραίου και των ανθρώπων που είναι στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, η κατάσταση του γηπέδου εσωτερικά, οι εξέδρες που είδαμε προηγουμένως, σπασμένα όλα, διαλυμένα, τα δοκάρια κάτω, ο καμένος χλωοτάπητας, πεταμένος έξω από τα κάγκελα του γηπέδου, δείτε εδώ καραγκιοζηλίκια, πως έχουν καταντήσει τους χώρους αθλητισμού η κυρία Ιδραίου. Και εδώ ένα βίντεο καταγραφής της εγκατάλειψης του χώρου αθλητισμού του Δήμου της Κέρκυρας από την κυρία Ιδραίου και τους υπεύθυνους αθλητισμού που έχει. Τσαντήρια, διαλυμένα κολπόστ, οι πάγκοι κατεστραμμένοι, τα πεταμένα ρολά του χλωοτάπητα, πιθανώς καμένα. Όλο θα και θα και παραμύθια της Δημάρχου Κέρκυρας. Λίγο ακόμη και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
όσο μένει αυτή η δημοτική αρχή, δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Ο μόνος που στέκεται όρθιος, οι μόνοι που στέκονται όρθιοι, είναι οι εργολάβοι που ρουφάνε χρήμα. Τελικά δεν δουλεύουν για τους κερκυραίους. Η δημοτική αρχή δουλεύει για τους εργολάβους. Και τα υπόλοιπα στον αυτόματο πιλότο. Αυτά για σήμερα, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.